Γεια σας, είμαι ο Γιάννη Τσουμπρής, καθηγητής φυσικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Θεμιστοκλής και προπονητής μπάσκετ στις Πέδες Καλυθέας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον μπάσιμο σούτ στο μπάσκετ. Το μπάσιμο σούτ στο μπάσκετ είναι το δεύτερο πιο συχνό σούτ που χρησιμοποιούν οι παίχτες όταν συμμετέχουν σε έναν αγώνα. Το πρώτο πιο συχνό σούτ που συναντάμε είναι το jump shoot, το περιφερειακό σούτ. Για να γίνει ένα μπάσιμο σουτ, πρέπει να ξέρουμε τη σωστή τεχνική, την οποία τη χρησιμοποιούμε είτε από τη δεξιά μεριά του καλαθιού είτε από την αριστερή. Κάθε μπάσιμο σουτ συνήθως μαθαίνεται σε μια ηλικία που το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το σώμα του και τους βηματισμούς του. Αν κάποιο παιδί βρίσκεται σε πολύ πρόωρο στάδιο του μπάσκετ, καλό είναι μεγαλώνοντας να μην κάνει τον μπάσιμο σουτ, το οποίο χρειάζεται δύο βηματισμούς και καλό συγχρονισμό, αλλά να κάνει σταμάτημα και σουτ κοντά στο καλάθι. Πάμε λοιπόν από την αρχή την τεχνική του μπασίματος σουτ. Το μπασίμα σουτ τελειώνει κοντά στο καλάθι, χρησιμοποιώντας το χέρι είτε πίσω από την μπάλα είτε κάτω από αυτήν. Η τεχνική του χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Φορά, στο άλμα, στην εκτέλεση του σουτ και στο τέλος στην προσγείωση, που καλό είναι να γίνεται στα δύο πόδια. Προσέχουμε να κάνουμε μπάσιμο σουτ με άλμα ύψους προς το καλάθι για να αποφύγουμε να κάνουμε επιθετικό φάουλ. Επίσης, όταν έχουμε καλή κίνηση προς τα προσγειωθούμε σωστά στα δύο πόδια, σε περίπτωση που αστοχήσουμε στο σουτ, μπορούμε να διεκδικήσουμε μετά τη μας το επιθετικό rebound. Επίσης, προσέχουμε για μας να είναι σωστά τοποθετημένα πάνω στην μπάλα, να την κρατάνε καλά και με την κατάλληλη ισορροπία που παίρνει όλη η κίνησή μας από το έδαφος μέχρι το καλάθι, να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Μαθαίνοντας βέβαια τον μπάσιμο σουτ και αναπτύσσοντας την τεχνική, μπορούμε να κάνουμε και άλλες μορφές πέρα από την απλή εκτέλεση του μπασίματος. Μπορούμε να κάνουμε στριφογυριστό κάτω από το καλάθι, μπορούμε να κάνουμε μισό μπάσιμο, μεγαλώνοντας μπορούμε να τελειώσουμε τη φάση, αν το άλμα μας το επιτρέπει, με κάρφωμα. Μπορούμε να κάνουμε προσποίηση, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε θεματική κίνηση η οποία είναι ικανή να τελειώσει σωστά τη φάση μέσα στον αγώνα. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα την εκτέλεση του μπασίματος στα τεχνικά της στοιχεία. We'll be right back.